Ως ζεύγος ομοζυγών και ξύνορης θαυμαστή, τιμόθε πανσοφέ και μαύρα Χριστού, εν Θεός ηθλήσατε. Συ μορφή τον παθών του κυρίου δόξησα ακαταλήτου ύξιωθύτε αμφό. Πρεσβεύονται στο σωτήρι, υπέρ των ψυχών ημών. τρεις του μηνός Μαΐου. Τιμοθέου και Μαύρα των Μαρτύρων, Πέτρου Επισκόπου Άργου του Θαυματουργού, Ξενίας Μεγαλομάρτυρος της Θαυματουργού Εχκαλαμών, Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης, Διοδόρου και Ροδοπιανού του Διακόνου των Μαρτύρων, Έβρεσης και Ανακομιδή των Λιψάνων του Οσίου Λουκά του Ενστιρίου, Θεοφάνους Αρχιεπισκόπου Περιθεωρίου και Ξάνθης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα. Η κομμόπολη Παναπέα της Αιγύπτου ήταν η γενέτειρα των δύο συζύγων του Τιμοθέου και της Μαύρας. Ο Τιμόθεος με την συγκατάθεση της Μαύρας έγινε ιερέας και εκτελούσε την ιερατική του διακονία με θερμότατο ζήλο. Αυτό όμως προξένησε μεγάλη ανησυχία στους ειδωλολάτρες και τον κατήγγυλαν στον αδίστακτο ειδωλολάτρη έπαρχο Αριανό. Αυτός απείλησε και διέταξε τον Τιμόθεο να κάψει δημόσια τα ιερά του βιβλία. Η απάντηση που έδωσε ο Τιμόθεος ήταν η απάντηση ενός πραγματικού ιερέα με αυταπάρνηση. «Αδύνατο», είπε, «να κάψω τα βιβλία μου». Τα βιβλία αυτά είναι για μένα τα ιερά πνευματικά μου όπλα και εφόδια. Και καθώς ο στρατιώτης στην μάχη δεν παραδίδει τα όπλα του στον εχθρό, διότι αλλιώς θεωρείται νικημένος και λιποτάκτης, έτσι και εγώ δεν μπορώ να σου τα παραδώσω τα βιβλία μου. Δίνω τη ζωή μου, αλλά τα ιερά μου βιβλία δεν τα παραδίδω. Κάνε ό,τι νομίζεις. Το γεγονός αυτό έγινε είκοσι μέρες αφότου ο Τιμόθεος νυμφεύθηκε την Μαύρα. Εξαγριωμένος από την απάντηση, ο Αριανός διέταξε να τον βασανίσουν τον Τιμόθεο ανελέητα. Πράγματι, με τροχό του έσχισαν τις σάρκες και του έσπασαν τα κόκαλα. Όταν το έμαθε αυτό η σύζυγός του η Μαύρα, με πόνο στην καρδιά αλλά και ευτυχία, τον συνάντησε, του έδωσε θάρρος, αλλά και η ίδια ομολόγησε την πίστη της, μπροστά στον αδίστακτο έπαρχο. Την Αγία Μαύρα την βήθησαν σε βραστό νερό και επειδή δεν έπαθε τίποτε, ο ηγεμόνας ζήτησε να του ρίξει λίγο νερό για να δει τι θα συμβεί. Η Αγία του έριξε βραστό νερό στο πρόσωπο και βγήκε το δέρμα του. Τέλος τους σταύρωσε και τους δύο και επί εννέα ημέρες έμειναν στο σταυρό με πολλούς πειρασμούς από τον σατανά. Την δεκάτη ημέρα παρέδωσαν το πνεύμα τους στο Χριστό. Και έτσι τα στεφάνια του γάμου τους μετατράπηκαν σε στεφάνια αιώνιας δόξας από το Θεό. Ο Άγιος Πέτρος ο Θαυματουργός, Αρχιεπίσκοπος Άργους και Ναυπλίου, έζησε στα τέλη του 9ου και αρχές του 10ου αιώνος μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και οι γονεί του άνθρωποι ευσεβείς είχαν ασπασθεί τον μοναχικό βίο μαζί με τα δύο τους παιδιά Παύλο και Διονύσιο. Αργότερα τους ακολούθησαν και τα δύο μικρότερα παιδιά τους Πέτρος και Πλάτων. Ο Πατριάρχης Νικόλαος I, εκτιμώντας τα σπάνια χαρίσματα του Πέτρου, θέλησε να τον κάνει επίσκοπο Κορίνθου. Ο Πέτρος αρνήθηκε και τότε ο Νικόλαος πρότεινε τον αδελφό αυτού Παύλο, μαζί με τον οποίον κατέβηκε στην Κόρινθο και ο Πέτρος, όπου και ησύχαζε. Αλλά όταν πέθανε ο επίσκοπος Άργους, οι αργοί και οι ναύπλοι ήλθαν σε αυτόν που η φήμη της πνευματικότητάς του είχε εξαπλωθεί σε όλη την Πελοπόννησο και τον παρεκάλεσαν θερμά να αναλάβει την επισκοπή τους. Ο Πέτρος δέχθηκε με πολλή βία. Όταν όμως ανέλαβε έγινε υπόδειγμα τέλειου πνευματικού ποιμένος. Φάνηκε προστάτη των ορφανών και χειρών, ελεήμων, δίνοντας με απλοχεριά όλα του τα υπάρχοντα στους στοχούς και πεινασμένου, ελευθέρων του και άλλα πολλά. Έζησε 70 έτη και εκοιμήθη ειρηνικά περί το έτος 920. Ο Άγιος Πέτρος έκανε πολλά θαύματα μετά από την κοιμησή του, δια του μύρου που έβγαινε από τον τάφο του. Ο Άγιος Οικουμένιος ο Θαυματουργός Επίσκοπος Τρίκης έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, περίπου το 995. Μελέτησε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας και ανεδείχθη άριστος ερμηνευτή των Αγίων Γραφών. Συγχρόνως συνέγραψε ερμηνείες στις πράξεις των Αποστόλων, στις 14 επιστολές του Παύλου και στις 7 καθολικές, καθώς και στην Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου. Έτσι, αφού εκτιμήθηκε από του συγχρόνους του για το αμέριστο ήθος του και την μεγάλη εξωτερική του μόρφωση, προκρίθηκε για τον επισκοπικό θρόνο της Τρίκης στην Θεσσαλία τον οποίο εκόσμησε ως καλός ποιμένας και του αρχιπίμενα Χριστού μαθητής και εκοιμήθη ειρηνικά. Η Αγία Μάρτης Ξενία, η Μεγαλομάρτης και Θαυματουργή, γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου περί το έτος 291 μετά Χριστών. Οι γονείς της ονομάζονταν Νικόλαος και Δέσποινα και ήσαν ευσεβείς χριστιανοί και κατάγονταν από τα ανατολικά μέρη της Ιταλίας. Εξαιτία όμως των συνεχών και σκληρών διωγμών κατά των χριστιανών στα χρόνια εκείνα, κατέφυγαν στην Καλαμάτα και εγκατεστάθησαν σε κάποιο αγρόκτημα έξω από την πόλη, διότι ο πατέρας της ήταν αγρότης. Από μικρή ξενία στόλιζε την ψυχή της με νηστείες, εγκράτεια, σιωπή, τακτική προσευχή, σεμνότητα ομιλίας, δάκρυα και αγρυπνίες. Επίσης βοηθούσε με όλη της τη δύναμη τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Ο έπαρχος της Καλαμάτας Δομετιανός, όταν κάποτε την συνάντησε τυχαία, θα από την ομορφιά της και θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Αλλά η ξενία αρνήθηκε στεναρά να αλλάξει την πίστη της και να γίνει σύζυγος η δολολάτρια άρχοντα. Τότε ο Δομετιανός την βασάνισε με τον πιο σκληρό και φρικτό τρόπο και όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το φρόνημά της, τελικά την επεκεφάλισε στις 3 Μαΐου του έτους 318 μετά Χριστόν. Μετά από το μαρτύριό της η Αγία Ξενία με την χάρη του Θεού, επιτέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί πάμπολα θαύματα. Η Αγία Ξενία είναι μπροστά κατά τη μαγεία, τη βασκανία, χαρτομαντία και πάση άλλη μαγκανία, διότι ο έπαρχο στην προσπάθειά του να την πάρει για σύζυγό του, απευθύνθηκε σε έναν μάγο, φοβερό μάγο της Καλαμάτας, να της κάνει μαγεία για να της αλλάξει τα μυαλά. Αλλά η Αγία Ξενία με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού δεν έπαθε τίποτε από τη μαγεία του επάρχου και επίσης είναι και προστάτης των καρδιοπαθών διότι ένα από τα μαρτύρια που υπέστη ήταν η εκρίζωση της καρδίας της την ώρα του μαρτυρίου. Τη έβγαλαν την καρδιά και την πήγαν επάνω σε ένα πιάτο στον Δομετιανό. Το δε λείψανό της το έριξαν σε ένα καζάνι με πίσα και το κατέκαυσαν. Βαφέ στον αιμάτων των σου, φεύραν στο λίμ αυτή. Ξένια, αιτέχρωσα. Αρισταμένη Χριστό, ω νύμφη πανασπηλό, η ύλη την χαρη. Μαγκανίας του λίμ, δαίμονας και τας νόσους της καρδίας η Οι κέντε βεούν υπέρ των ψυχών,